Αυτές την άδεια και Παπασωτηρίου Σταύρο και πρώην διοικητά του νοσοκομείου. Αγαπητέ κύριε Υπάρχα, κύριε διοικητά της Ελληνικής Περιφέρειας, κύριε διοικητά, αγαπητοί φίλοι που είστε εδώ. Έρχομαι ξανά εδώ 10 χρόνια μετά. Έχει λίγο γκριζάρι το μαλλί μου, έχω αποκτήσει γυαλιά πρεσβειοποίησης. Τη προηγούμενη μου θητεία κάνω τα εγκαίνια του νέου κτηρίου και τώρα θέλω στη νέα μου θητεία το νοσοκομείο αυτό να πάρει μια νέα ορμή. Έχουμε ήδη προκηρύξει 6 θέσεις για γιατρούς στην τρέχουσα πρόσκληση. Έχω στείλει τώρα μήνυμα, περιμένω να πούνε αν ξέρω αν έχουν καλυφθεί ή όχι. Είναι ογκόμη διαδικασία, θα μάθω σε λίγο να σου το πω. Και έχουμε αναμονή για να έρθουν τις επόμενες εβδομάδες 37 νοσηλευτές στο σύνολο. Άρα θα έχουμε μια σημαντική ενίσχυση του προσωπικού στην κατεύθυνση κάλυψη των κενών. Εάν δούμε, Μιχάλη, ότι οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί των γιατρών, πρέπει να πω ότι είμαστε μια συζήτηση του Υπουργείου Υγείας για μια γενική αναμόρφωση του τρόπου που θα κινητροδοτούμε τις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της περιφέρειας, γενικά της περιφέρειας, δεν εννοώ μόνο την Δυτική Μακεδονία, διότι έχουμε δυστυχώς πολλά περιφερειακά νοσοκομεία το φαινόμενο να έχουμε προκηρύξεις μονίμου προσωπικού, αλλά μην έχουμε κάλυψη των θέσεων. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω ότι νομίζω ότι και εδώ, θα μου το επιβεβαιώσει και ο διοικητής Κρυβράκης, το σύνολο του προσωπικού μας σήμερα είναι περισσότερο ή λιγότερο από το 9. Πολύ περισσότερο. Είναι περισσότερο. Το λέω διότι η γενική εικόνα που καλλιεργείται στα μέσα από το νοσοκομείο έχουν αδειάσει το προσωπικό, δεν είναι αλήθεια. Το προσωπικό μας σήμερα είναι περισσότερο από το 2019. Θα πούνε κάποιοι, ναι, αλλά αφήνεται και το επικουρικό προσωπικό, το οποίο πήγε μέσα. Ναι, αφήνεται το επικουρικό προσωπικό, προφανώς. Στο σύνολο όμως, το υπηρετούν προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι περισσότερο σήμερα από το 2019. Και με τις προσλήψεις του μονίμου προσωπικού που συνεχώς βγάζουμε, φέτος έχουμε το μεγαλύτερο ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων μονίμου προσωπικού από την ίδια του ΕΣΥ, 6.500 προκηρύξεις μονίμου προσωπικού σε ένα χρόνο, δεν ξαναγίνει ποτέ. Νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο. Σε κάθε περίπτωση, ο κυριότερος λόγος που είμαι εδώ είναι γιατί θέλω να δηλώσω την παρουσία μου την πεποίθησή μου ότι το νοσοκομείο αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και τις εγκαταστάσεις. Είναι ένα υπέροχο νοσοκομείο. Απλά σε εγκαταστάσεων, από πλευρά θέσει, από πλευρά περιβάλλοντο χώρου, από πλευρά καθαριότητα, από πλευρά οργάνωση. Είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Η θέση του μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Και άρα περιμένω από εσά, κύριε διοικητά, να ευχηθώ καλή θητεία. Είστε εδώ διορισμένο ω μεταβατικό διοικητή λόγω τη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Έχετε γράψει καλά,